Η αφορά την κατάθεση στην κοινωνία σε δημόσια διαβούλευση προς εμπλουτισμό και συζήτηση των προγραμματικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό. Για τον τουρισμό που αποτελεί έναν από τους πλεονεκτικότερους κλάδους για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Η σημερινή εκδήλωση όμως πραγματοποιείται μία μόνο μέρα μετά τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που είχαμε χθες βράδυ και την απόφαση της κυβέρνησης να επισπεύσει την διαδικασία για την προεδρική εκλογή. Μία μέρα μετά την παραδοχή από όλες τις πλευρές ότι υπάρχει πολιτικό αδιέξοδο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω με τον σχολιασμό των γεγονότων, πριν μπω στις προγραμματικές μας θέσεις για τον τουρισμό. Η επίσπευση των διαδικασιών για την προεδρική εκλογή από μία Βουλή πολιτικά απονομιμοποιημένη και συνάμα αδύναμη να δώσει την ευρεία συνένεση που ο νομοθέτης απαιτεί για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ουσιαστικά ισοδυναμεί με επίσπευση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι θετική εξέλιξη. Επιτέλους, σήμερα γνωρίζουμε την ημερομηνία σταθμό, την 29η του Δεκέμβρη, όπου και θα τερματιστεί η καταστροφική δράση της δικοματικής κυβέρνησης των μνημονίων. Και βεβαίως έχουμε κάθε λόγο φέτος στις γιορτές να ευχόμαστε με ουσία και περιεχόμενο ευτυχία στο νέο έτος. Διότι το νέο έτος θα φέρει τη λαϊκή κυριαρχία και μια ισχυρή εντολή διαπραγμάτευσης σε μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Η επίσπευση των διαδικασιών, κάτι που επί της ουσίας εδώ και καιρό ζητάει αντιπολίτευση, με την κυβέρνηση στεναρά να το αρνείται ως δήθεν πρόταση αποσταθεροποίησης και αβεβαιότητας, έγινε χθες βεβαίως με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά εξ ανάγκης και όχι από επιλογή. Έγινε γιατί η πολιτική που 2,5 χρόνια τώρα ακολουθεί η κυβέρνηση Σαμαρά έχει φτάσει πια σε καταστροφικά αδιέξοδα. Έγινε γιατί η αντίδραση της κοινωνίας σε αυτή την πολιτική έχει προσλάβει καθολικό χαρακτήρα. Ο λαός και οι πολίτες είναι που υποχρεώνουν τη συγκυβέρνηση σε αυτή την αναδίπλωση και την φυγή προς τα μπρος. Και από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι η επίσπευση των εξελίξεων αποτελεί μια σημαντική λαϊκή και δημοκρατική νίκη. Τις εκλογές που έρχονται θα αντιπαρατεθούν δύο ξεκάθαρα εναλλακτικά πολιτικά σχέδια για την πατρίδα μας. Από τη μια το σχέδιο του κ. Σαμαρά, που θέλει το μνημόνιο καθεστώς, όπως περιγράφεται άλλωστε στα emails προς την Τρόικα και στις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν το ασφαλιστικό, τις περικοπές, τους νέους φόρους. Από την άλλη, το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, με συγκεκριμένα και σταθερά βήματα, με σιγουριά, με ασφάλεια, από την πρώτη κιόλας μέρα της νέας διακυβέρνησης, όπως αναλυτικά περιγράψαμε τις προθέσεις, το σχέδιό μας, το πρόγραμμά μας, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο κύριος Σαμαράς όλο το προηγούμενο διάστημα, φίλες και φίλοι, κυβερνούσε με ψέματα και προς τα έξω και προς τα μέσα. Όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Έλεγε ψέματα έξω, προσπαθώντας να πείσει τους εταίρους ότι έχει 180 βουλευτές που θα ψηφίσουν στην προεδρική εκλογή για να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο. Έλεγε ψέματα και μέσα,
στον ελληνικό λαό ότι έχει έτοιμη συμφωνία με τους εταίρους για το χρέος, για την απομείωση του χρέους. Τώρα αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε βέβαια τόλμησε να φέρει αυτά που έχει συμφωνήσει με τους εταίρους προς ψήφιση στη Βουλή. Μόνο που τα emails που είδαν το φως της δημοσιότητας και οι δεσμεύσεις του κ. Σαμαρά με την Τρόικα που είδαν το φως του ήλιου φανερώνουν σε όλους τις προθέσεις του. Κάπως έτσι πήγαμε από την πολυθρύλητη έξοδο από το μνημόνιο στο πιο βαθύ σκοτάδι που παραδέχθηκε πριν από μια εβδομάδα. Και τώρα ο κ. Σαμαράς στην ουσία αναγκάζεται να ζητήσει να ψηφιστούν αυτές οι δεσμεύσεις και τα προαπαιτούμενα όχι από 151 βουλευτές, αλλά από 180 βουλευτές. Γιατί αυτό στην ουσία θα ζητήσει από τις τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες στη Βουλή. Όχι απλά να ψηφιστεί ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά να ψηφιστούν πακέτο και τα προαπαιτούμενα και τα νέα σκληρά μέτρα της συνέχισης του μνημονίου που πάνε μαζί με την προοπτική συνέχειας της κυβερνητικής θητείας. Θέλω λοιπόν να στείλω με την ευκαιρία ένα καθαρό μήνυμα. Το 2014 δεν είναι 2012. Η τρομοκρατία δεν περνάει και γελιοποιεί τους φοβισμένους που επιδιώκουν να φοβήσουν ξανά το λαό. Δεν είναι οι αγορές αυτές που θα καθορίσουν το δικαίωμα ενός λαού στην αξιοπρέπεια. Ας το καταλάβουν καλά ορισμένοι. Και μάλιστα αγορές που έχουν το τελευταίο διάστημα ούτως ή άλλως γυρισμένη την πλάτη τους στην Ελλάδα. Ο λαός μας που έχει υποφέρει 4 χρόνια τώρα άδικες θυσίες χωρίς αντίκρισμα, για ένα πράγμα μόνο φοβάται και τρομοκρατείται. Μην τυχόν και συνεχιστεί αυτό το μαρτύριο των νέων μέτρων, των νέων περικοπών στις συντάξεις, του έμφυα, της ανεργίας, της κοινωνικής διάλυσης. Και βέβαια έχει κάθε λόγο να το φοβάται αυτό, γιατί τα προαπαιτούμενα στα οποία έχει συμφωνήσει ήδη ο κ. Σαμαράς δεν κρύβονται, δεν μπορεί ο κ. Σαμαράς για δεύτερη φορά να πάει με κρυφή ατζέντα στις εκλογές. Γιατί τώρα δεν υπάρχει πια παραμύθι. Ποιος αλήθεια έχει ξεχάσει την περίφημη επαναδιαπραγμάτευση των 18 σημείων που έταζε ο κ. Σαμαράς στις εκλογές του 12. Έτσι λοιπόν πάμε σε μια αναμέτρηση όπου το μεγάλο δίλημα είναι αν θα συνεχιστεί ή όχι η λιτότητα. Το μεγάλο δίλημα είναι τα προαπαιτούμενα. Θα αυξηθεί ο φόρος προστέμενης αξίας στα φάρμακα. Θα εφαρμοστεί ο μηχανισμός αυτόματης μείωσης των συντάξεων. Θα απελευθερωθούν οι απολύσεις. Θα επανέλθει το lockout. Θα καταργηθεί το ΕΚΑΣ. Αυτά είναι τα διλήμματα με τα οποία θα πάμε στις εκλογές. Και στην ουσία για αυτά θα κληθούν να ψηφίσουν οι βουλευτές στις 17, στις 23 και στις 29 του Δεκέμβρη. Φίλες και φίλοι, αξιοποιώ την ευκαιρία που μου δίνεται από αυτό το βήμα για να καλέσω όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που έχουν πληρώσει και πληρώνουν βαρύ κόστος της σημερινής πολιτικής, βαρύ κόστος από την εφαρμογή της σημερινής πολιτικής, να τους καλέσω σε δημοκρατική εγρήγορση. Να καλέσω όλους τους πολίτες να μετατρέψουν την αντίθεσή τους στα μνημόνια και στα email του θράσους σε δύναμη αλλαγής και αλληλεγγύης. Ο ελληνικός λαός σύντομα θα έχει να διαλέξει ποιος είναι ο καταλληλότερος να πραγματοποιήσει τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με τους εταίρους για το μέλλον του. Ποιος θα προασπίσει καλύτερα τα συμφέροντά του. Ποιος θα απαλλάξει την χώρα.
από την ασφιχτική και καταστροφική κυδαιμονία των δανειστών. Αυτοί που μας οδήγησαν με ψέματα ως εδώ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, της δημοκρατικής αλλαγής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αντίστασης, ώστε να μην μετατραπεί η χώρα σε θυγατρική μεγάλων συμφερόντων. Ο λαός μας έκανε ήδη με τους αγώνες του ένα μεγάλο βήμα. Τις επόμενες εβδομάδες θα κληθεί να το ολοκληρώσει, ανατρέποντας τους κυβερνητικούς και μνημονιακούς σχεδιασμούς και δίνοντας στο ΣΥΡΙΖΑ μια μεγάλη, αδιαφυσβήτητη, μαχητική πλειοψηφία που θα του επιτρέψει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα μεγάλα και αναμενόμενα εμπόδια. Είμαι βέβαιος ότι ο νέος χρόνος θα είναι χρόνος αλλαγής, ελπίδας, αισιοδοξίας και για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε έτοιμοι και όριμοι να αναλάβουμε την ευθύνη. Να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Γιατί μπορούμε να δώσουμε και θα δώσουμε λύσεις προς όφελος του λαού και του τόπου. Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι τη φετινή, από το 2013, έχουμε καταθέσει στην ελληνική κοινωνία και ήδη παρουσιάζουμε εξειδικευμένο στις 13 περιφέρειες της χώρας το ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Το σχέδιο αυτό συναρθρώνεται με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και με το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, που πλέον εμείς, για λόγους συντομίας, το ονομάζουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αυτό το αδιαπραγμάτευτο πρόγραμμα, που θα υλοποιήσουμε από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας διακυβέρνησης, αντί του χρεοκοπημένου μνημονίου, αυτό το πρόγραμμα που θα υλοποιήσουμε προτού και ανεξάρτητα από την έκβαση της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους, είναι ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων μέτρων για την ανασύνταξη της κοινωνίας και την επανεκκίνηση της οικονομίας, επακριβώς κοστολογημένο και δημοσιονομικά ισορροπημένο. Δεν έρχεται να προκαλέσει νέα δημοσιονομικά ελλείμματα. Έρχεται να κλείσει τις μεγάλες πληγές του μνημονίου, με στοχευμένη αύξηση της δημόσιας δαπάνης, αλλά ταυτόχρονα και των δημόσιων εσόδων, για να χρηματοδοτηθεί αυτή η αύξηση σε αναγκαίες και στοχευμένες κοινωνικές δράσεις. Είναι ένα πρόγραμμα που ο βασικός του πυρήνας είναι στον αντίποδα του βασικού πυρήνα του μνημονιακού προγράμματος, που ήταν η εσωτερική υποτίμηση. Είναι ένα πρόγραμμα τόνωσης της εσωτερικής ζήτησης και βεβαίως ενίσχυσης της ζήτησης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και του εσωτερικού τουρισμού, για να έρθω και στα θέματα που απασχολούν την ημερίδα μας. Γιατί σήμερα οι περισσότεροι Έλληνες περνούν τα καλοκαίρια σπίτια τους ή στα σπίτια στα χωριά τους, όποιοι από εμάς έχουμε, βλέποντας τους ξένους τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα. Μπορεί να μας αντιστοιχούν αρκετοί, αλλά δεν χαιρόμαστε αυτό το μεγάλο αγαθό που έχει η πατρίδα μας. Εμείς λοιπόν θέτουμε ως στόχους της πολιτικής μας για τον τουρισμό την ενίσχυση του ποιοτικού, ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, την αύξηση του εσωτερικού τουρισμού, την τόνωση της μικρής και μεσαίας τουριστικής επιχειρηματικότητας, που είναι η ράχοκοκαλιά του τουρισμού στην πατρίδα μας. Κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον τουρισμό δεν δημαγωγεί. Κάποιοι δημαγώγησαν, οι αποτυχημένοι εταίροι της συγκυβέρνησης. Αυτοί μιλούσαν για τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού που στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις, αλλά ήταν οι ίδιοι που πρότειναν στην Τρόικα
διπλασιασμό του φόρου προστέμενης αξίας στα ξενοδοχεία από 6,5% στο 13%, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού σε μια κρίσιμη στιγμή. Για εμάς το τουριστικό σύμπλεγμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες για την αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Δεν θέλουμε όμως να συνεχίσουμε το σημερινό κορεσμένο μοντέλο εντατικής εκμετάλλευσης του τουρισμού, που ήδη εμφανίζει και σημάδια χρηματοοικονομικής κόπωσης. Γιατί αυτό προκύπτει από την πτωτική τάση της μέσης δαπάνης αναδιανυκτέρευση και συνεπώς αναταξίδι τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε το μνημονιακό, επιτρέψτε μου, μοντέλο τουρισμού, δηλαδή το μοντέλο που προάγει το μνημόνιο και αποκόπτει τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες από τα ωφέλη της τουριστικής ζήτησης. Ένα μοντέλο το οποίο στηρίζεται σε μεγάλες ιδιωτικές πολεοδομήσεις με αδρανή τον χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή σε μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και τουριστικές κατοικίες σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές. Για να αναπτύξουμε τον τουρισμό μας, πρέπει πρωτίστως να διαφυλάξουμε αυτό που τον καθιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δεν είναι άλλο από το ασύγκριτο φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας. Αν αυτό το υπονομεύσουμε, υπονομεύουμε και το μέλλον του τουρισμού. Δεν συμφωνούμε, και το ξέρετε, με την εδραίωση του μοντέλου των ξενοδοχείων all inclusive, που σε μεγάλο βαθμό αποκόπτουν τον τουρισμό από την τοπική οικονομία και πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να επανασυνδέσουμε την τουριστική ζήτηση με τις τοπικές οικονομίες και τις τοπικές κοινωνίες. Και δεν συμφωνούμε στην ανεξέλεκτη παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων φυλέτων για την οικοδόμηση μεγάλων μονάδων σε παράκτιες περιοχές που περιορίζουν τη δημόσια παρέμβαση, κυρίως όμως στοχοποιούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, απορριθμίζουν τη χωροταξική πολιτική και τις εργασιακές σχέσεις, μετατρέποντας την τουριστική αγορά σε εργασιακή ζούγκλα ορισμένου χρόνου, ακριβώς για να διευκολύνουν τη συγκέντρωση κεφαλαίου. Έτσι όμως δυσχεραίνουν την επιχειρηματικότητα την τουριστική, δυσχεραίνουν την ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση στις ακτές, ουσιαστικά καταστρέφουν το φθηνό και μαζικό τουριστικό προϊόν που αποτελεί κινητήριο δύναμη για τη μικρομεσαία τουριστική επιχείρηση που είναι η ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουρισμού. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, η στρατηγική μας για τον τουρισμό περιλαμβάνει την άρση της εφαρμογής του προγράμματος ιδιωτικοποίησεων των δημόσιων τουριστικών ακινήτων. Θα επανεξετάσουμε τις συμβάσεις παραχώρησης, χρήσης και ιδιοκτησίας που συνήθισαν στην περίοδο των μνημονίων με κριτήριο το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον. Περιλαμβάνει η στρατηγική μας την οργανική ένταξη του τουρισμού σε ένα εθνικό, χωροταξικό και συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης παραγωγικής βάσης της χώρας. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σταθερού, δίκαιου και προοδευτικού φορολογικού συστήματος με ταυτόχρονη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της διαφθοράς σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Περιλαμβάνει η στρατηγική μας την αποκατάσταση του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η εργασιακή αξιοπρέπεια. Γνωρίζουμε τα προβλήματα του κλάδου και γι' αυτό έχουμε στόχο να συνεργαστούμε με τους φορείς για να δοθούν λύσεις. Θα στηρίξουμε την τουριστική επιχειρηματικότητα, θα ενθαρρύνουμε τα δεσμευτικά τοπικά σύμφωνα και τις αναπτυξιακές συνέργειες. Συνέργειες ανάμεσα από τη μια στους συνεταιρισμούς
τις άλλες ενώσεις τοπικών παραγωγών και τους φορείς της αγοράς και από την άλλη με τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Γιατί για μας ο τουρισμός είναι κυρίως υπόθεση των τοπικών κοινωνιών που ζουν και αναπνέουν μαζί του. Η Δημόσια Τράπεζα Ειδικού Σκοπού για τον πρωτογενή τομέα που σκοπεύουμε να ιδρύσουμε, έχουμε στόχο να εμπλακεί ως χρηματοδότης της αγοράς στον εφοδιασμό των ξενοδοχειακών μονάδων των περιοχών κατά προτεραιότητα με τοπικά προϊόντα. Να δοθεί κίνητρο στους επιχειρηματίες να έχουν τοπικά προϊόντα στις ξενοδοχειακές τους μονάδες. Με αυτόν τον τρόπο και θα αναβαθμιστεί ποιοτικά το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν, διότι όλοι γνωρίζουμε την ασύγκριτη ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, αλλά και θα δοθεί η δυνατότητα να υπάρχει πραγματική ανταποδοτικότητα στην τουριστική ζήτηση, στην τοπική οικονομία. Έχουμε στόχο να οθήσουμε την ανάπτυξη του ειδικού τουρισμού, ποιοτικού ειδικού τουρισμού, του ιατρικού τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού, του οικολογικού τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και την μεγάλη εγγενή αδυναμία του τουρισμού στην πατρίδα μας, που είναι η συνεχής συρρήκνωση της τουριστικής περιόδου σε αντίθεση με τη συνεχή αύξηση του απόλυτου μεγέθους. Έχουμε στόχο, όπως είπα πιο πριν επίσης, να τονώσουμε και τον εσωτερικό τουρισμό και αυτό βεβαίως προϋποθέτει, προαπαιτεί την ενίσχυση του εισοδήματος του μέσου πολίτη. Όχι μόνο βεβαίως για να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, αλλά για να δώσουμε τη δυνατότητα στον Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε διακοπές, κάτι που κατά την άποψή μας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι ανάγκη. Δεν θέλω, φίλες και φίλοι, να γίνω περισσότερο αναλυτικός. Ξέρω ότι ο Μιχάλης ο Κριτσοτάκης θα πάρει το λόγο και θα εξειδικεύσει το πρόγραμμά μας για τον τουρισμό. Θα του παραχωρήσω λοιπόν το βήμα, διαβεβαιώνοντάς σας ότι με την τόλμη και την αποφασιστικότητα που απαιτείται σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, θα διεκδικήσουμε όλες εκείνες τις αναγκαίες τομές και μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να είναι αυτονόητες στη χώρα, αλλά ποτέ δεν είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια. Θα σας διαβεβαιώσω ότι και στον τουρισμό, όπως και σε μια σειρά άλλους κρίσιμους τομείς για την οικονομία και την παραγωγική ανασυγκρότηση, στόχο δεν έχουμε να έρθουμε να εφαρμόσουμε χωρίς διάλογο και χωρίς συνένεση με τους αρμόδιους φορείς τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Στόχο έχουμε να συνθέσουμε, να πείσουμε και να πιστούμε για τα αναγκαία βήματα που μαζί πρέπει να κάνουμε για να γυρίσουμε σελίδα. Η ανάπτυξη κρίσιμων παραγωγικών αναπτυξιακών κλάδων για την ελληνική οικονομία είναι προς όφελος όλων. Προς όφελος των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, προς όφελος συνολικά της ελληνικής οικονομίας, προς όφελος του ελληνικού λαού. Και εμείς θα διεκδικήσουμε να αναλάβουμε την ευθύνη για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η μόνη μας στόχευση. Είμαι βέβαιος ότι στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές που έχουμε μπροστά μας θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όλοι με ευθύνη. Η πατρίδα μας είναι αναγκαίο να γυρίσει σελίδα και θα γυρίσει σελίδα. Ο λαός μας είναι έτοιμος να γράψει και να στείλει σε όλη την Ευρώπη ένα μήνυμα ελπίδας και αλλαγής. Εμείς είμαστε έτοιμοι και όριμοι να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη και είμαι βέβαιος ότι και όσοι μας παρακολουθείτε σήμερα είστε έτοιμοι και όριμοι να συνδράμετε σε αυτή την πανεθνική προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.